Κύριε Παπασταύρου, τώρα νομίζω ότι σας έδωσαν μεγάλο έναυσμα για να τεκμηριώσετε το επιχείρημα του ΚΚΕ, ότι είναι ίδιες αυτές οι πολιτικές. Αλλά θέλω να μου πείτε, εσείς ως κόμμα είστε συνεπές όλα αυτά τα χρόνια σε συγκεκριμένες απόψεις. Αυτό πιστεύετε ότι. Γιατί δεν εξαργυρώνετε στην Κάλπη όμως? Να σας πω. Καταρχήν, το πρόγραμμα, για να πιάσω τη συζήτηση από το πρόγραμμα είναι ένα που θα υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι. Βεβαίως, φαίνεται το πιο πιθανό να είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι η συνέχεια του προγράμματος που βλέπουμε να υλοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση. Η οποία τι αφορά, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος, είναι οι μνημονιακές δεσμεύσεις, είναι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, είναι η εποπτεία μέχρι το 2060, είναι οι κατευθύνσεις της Κομισιόν. Το δίλημα που τίθεται είναι πώς θα χάσει ο λαός. Αν ο λαός θα κληθεί να χάσει με περικοπές δαπανών, όπως λέει μία δύναμη, ή με αύξηση της φορολογίας, όπως λέει άλλη. Άρα εμείς λέμε ότι είναι κρίσιμο ο λαός να μην διαλέξει πώς θα χάσει, αλλά να στηρίξει την επόμενη μέρα τη δύναμη που βρίσκεται στο πλευρό του. Θα βρίσκεται και την επόμενη μέρα. Και ταυτόχρονα που μπορεί να ανοίξει και ένα δρόμο για μια άλλη προοπτική για τη χώρα. Να υπάρχει ένα ρεύμα προς το ΚΚΕ, κοιτάξτε, να μην αποτυπώνεται στην κάλπη. Να σας πω, καταρχήν, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι το ΚΚΕ στις εκλογές, στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές, κατέγραψε σημαντικά ποσοστά και μάλιστα κατέγραψε και σημαντικά ποσοστά ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα και πρώτα απ' όλα της Αττικής, όπου αναδείχθηκε και τρίτη δύναμη. Αυτό εμάς μας κάνει. Αν το συνδυάσουμε με ποσοστά που πήραμε στις τοπικές και στις περιφερειακές εκλογές, για μια δυνατότητα που υπάρχει, η οποία, αν θέλετε, συνδυάζεται και με το γεγονός από το, ότι από την εικόνα που έχουμε από τον κόσμο, εμείς δεν βάζουμε κάπου τον πύχη. Εμείς λέμε όσο πιο δυνατό, όσο πιο ισχυρό ΚΚΕ αυτή τη στιγμή. Άρα υπάρχει μια δυνατότητα ενίσχυσης του ΚΚΕ από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, η αλήθεια είναι ότι αναμετριόμαστε με μια δυσκολία. Η δυσκολία που έχει, αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι συναντάμε στον κόσμο μια απογοήτευση. Μια, αν θέλετε, αποστράτευση σε έναν ευρύτερο κόσμο, πιο πολιτικοποιημένο, ένα προβληματισμό ΣΥΡΙΖΑ, που έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι όλα αυτά τα 5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ ως διακυβέρνηση βοήθησε αυτός ο κόσμος να συντηρητικοποιηθεί. Βοήθησε ο κόσμος να γυρίσει πίσω στη Νέα Δημοκρατία, γιατί πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που δικαίωσε αυτή την πολιτική. Άρα λοιπόν εμείς λέμε. Γι' αυτό έχει σημασία η ενίσχυση του ΚΚΕ, να κάνει μια επιλογή διαφορετική ο κόσμος, ακριβώς γιατί είναι ένας δρόμος, είναι μια κίνηση σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Δύο κουβέντες πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτον, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μιλάει για φοροελαφρύνσεις. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Φοροελαφρύνσεις στο κεφάλαιο. Όχι. Και φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο και σφαιροαπαλλαγές. Τα είπατε στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχανών. Δεν έχετε διαβάσει καλά. Και ο κύριος Δραγασάκη. Δεν έχετε διαβάσει καλά. Μάλλον εσείς δεν έχετε διαβάσει. Να διαβάσετε καλά, να συγκρίνετε του κύριου Δραγασάκη την ομιλία και του κύριου Μητσοτάκη. Και άμα βρείτε τις διαφορές, αυτό είναι το πρώτο. Η αντιπαράθεση που βλέπουμε νομίζω ότι γίνεται κατανοητή και στον κόσμο και έτσι πρέπει να κατανοηθεί ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα. Θα είναι συνέχεια αυτού που ζούμε σήμερα και ότι ο καυγάς που υπάρχει είναι ένας καυγάς για το ποιος θα τη διαχειριστεί χειρότερα. Άρα εμείς λέμε ότι έχει σημασία την επόμενη μέρα ο λαός έτσι, να βρεθεί, να διαλέξει έναν διαφορετικό δρόμο, να διαλέξει το δρόμο της αντίστασης σε αυτή την πολιτική, το δρόμο της αντεπίθεσης και να ανοίξει και μια πραγματικά αλλαγή, ένα δρόμο για μια πραγματική αλλαγή, για μια πραγματική ελπίδα, όχι αυτή την ψεύτικη ελπίδα που έζησε τα προηγούμενα 5 χρόνια, που είναι βεβαίως η προοπτική να βρεθεί ο ίδιος ο λαός στο τιμόνι της εξουσίας. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητήσουμε, κύριε Παπασταύρου, ξανά μετά τις εκλογές. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ σε όλους.